Στην τελική ευθεία έχουν μπει χιλιάδες υποψήφοι για τις Πανελλήνιες 2021, οι οποίες ξεκινούν την Δευτέρα 14 Ιουνίου για τους αποφύτους των ΓΕΛ και την Τρίτη 15 Ιουλίου για τους αποφύτους των επαγγελματικών ηλικίων. Φέτος και λόγω της πανδημίας, οι πανελλαδικές θα διεξαχθούν με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα προστασίας τόσο για τους υποψήφιους όσο και για τους καθηγητές. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415, μειωμένος κατά 550 θέσεις σε σχέση με πέρσι. Για να συμμετάσχει πάντως κάποιος υποψήφιος στις εξετάσεις της Δευτέρας, θα πρέπει να προσέλθει με αρνητικό self-test. Τη Δευτέρα, 14 του μηνός, και την Τρίτη, 15, ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, αντίστοιχα στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κοζάνης έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες, ώστε να υποδεχτούν τα εξεταστικά κέντρα έτοιμα τους υποψηφίους. Οι ηλικιακές επιτροπές έχουν συγκροτηθεί, οι επιτηρητές έχουν τοποθετηθεί, οι ενημερώσεις έχουν γίνει και είμαστε από άποψη διοικητική σε απόλυτη ετοιμότητα. Βέβαια, η φετινή χρονιά έχει την ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να πάμε όλοι και με ασφάλεια στα εξεταστικά κέντρα. Γι' αυτό όλοι οι εμπλεκόμενοι στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι, οι επιτηρητές, οι ηλικιακές επιτροπές, το βοηθητικό προσωπικό, πρέπει να είναι στη θέση τους έχοντας κάνει self-test. Ήδη οι υποψήφοι των ΓΕΛ χθες έκαναν το πρώτο self-test και έχουν ένα περιθώριο, αν παρελπίδα το αποτέλεσμα αυτού του self-test ήταν θετικό, να κάνουν επιβεβαίωση αυτού του αποτελέσματος. Σε περίπτωση που το self-test αποδειχτεί θετικό, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμά του με εργαστηριακό έλεγχο. Και αν και αυτός είναι θετικός, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να ζητήσει επανεξέταση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Δεν μπορεί λοιπόν να συμμετέχει υποψήφιος με θετικό self-test στις εξετάσεις τώρα. Αν βεβαίως το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, μια χαρά, και με τη δήλωση αυτή του αρνητικού αποτελέσματος, κάθε μέρα εξετάσεων προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο. Για την δεύτερη εβδομάδα των εξετάσεων θα γίνει το self-test την Παρασκευή για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και το Σάββατο για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ώστε να υπάρχει ένα διάστημα, ας το πούμε έτσι, ένα περιθώριο επιβεβαίωσης του ενδεχομένως, παρελπίδα, θετικού αποτελέσματος. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά πάντα η υγεία όλων μας προέχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αφορά το πρόγραμμα των εξετάσεων, τη Δευτέρα να πούμε ότι οι υποψήφοι των ΓΕΛ εξετάζονται στη νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά.